Δεν είναι καινούργιο μυθιστόρημα. Σολάβησε το χάσιμο της αφορότητας. Δεν είναι καινούργιο μυθιστόρημα. Σολάβησε το χάσιμο της αφορότητας. Εγώ ετοιμάζω να κάνω, να ασχοληθώ λίγο με τη δισκογραφία και σκέφτηκα μαζί με την παρουσίαση του βιβλίου να κάνω και λίγο μουσική. Επειδή δεν μ' αρέσει να βάζω κάποιους να με χαιρετήσουν. Αυτό αποτελείται από ένα, το κυρίως μυθιστόρημα είναι στον πόλεμο, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάποιος ερωτεύτηκε μια κοπέλα η οποία τον όρκησε να μην πει ποτέ του τη λέξη. Αυτός πήγε στον πόλεμο και στην επιστροφή τον έριξε η αεροπορία η αγγλική κοντά στο σπίτι του, αυτός πήγαινε να μπει, τον είδε η κοπέλα, τον είδε και ο Γερμανός, ο οποίος είχε καταλάβει το διαμέρισμα και θα τον σκότωνε και αυτός, η κοπέλα επενεύει και πάνω στη φάση που έγινε για να μην σκοτωθεί, σκοτώθηκε αυτή. Αλλά αυτός είχε οργιστεί να μην πει ποτέ του για ποιο λόγο σκοτώθηκε η γυναίκα του. Μετά είναι ένα δοκίμιο, ο Θεός αρνήθηκε τον εαυτό του, ο οποίο εγώ έχω επισημάνει σε ποια σημεία η Εκκλησία δεν τηρεί την Αγία Γραφή, δηλαδή πουθενά δεν την τηρεί. Και έχω ορισμένες σκέψεις μέσα. Εγώ μπορείτε να το διαβάσετε. Ο κύριος υπεύθυνος του Μαλιάρη μου είπε να μην το βάλω αυτό το κύριο μέσα, εγώ θέλησα να το βάλω. Εγώ δεν μ' αρέσει να λέω πολλά για τα βιβλία, αλλά θέλετε να σας παίζω μουσική, γιατί δεν είμαι του Λέγιν. Όχι, είμαι του Λέγιν, αλλά δεν μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ. Ό,τι θέλεις να κάνεις, ό,τι σου κάνει κέφι. Και είναι και ένα μικρό το ναυπλία, είναι ένα πολεμικό, ένας πιστεύοντας από τις σταυροφορίες, έμεινε στον Άπλιο, εγώ έχω μείνει πολλά χρόνια στον Άπλιο, καλοκαίρια δηλαδή, και είμαι ειδικός επί της Αργολίθος, είναι η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης και έχω φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το είδατε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, γιατί σταμάτησε να παίζει. Γιατί σταμάτησε να παίζει. Έχει ήδη τελειώσει, θα βάλουμε τώρα το. Βάλα, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, και είμαι ειδικό, έκανα πτυχιακή, είναι η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Βρήκα στην έρευνά μου και ποιος είναι αλήτης. Αλήτη λένε αυτό που κατέστρεψε τις Μυκήνες. Μετά στην πρώτη επίθεση των Δωριαίων, οι Αχαιοί, οι Μυκηναίοι, απέκοψαν. Στη δεύτερη, ο αλήτης με μια ομάδα μπήκε από τα στενά από πάνω της Κορίνθου και μετά εφάρμοσε, όπως γράφει δηλαδή η ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών, η ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, εφάρμοσε τον νόμο, τον μύθο του Ηρακλή για να νομιμοποιήσει την κατάκτηση των Δωριαίων και τους Αχαίους. Αυτό το κάποια στιγμή θα εκδοθεί. Έχουμε γράψει καμιά 22 ιστορήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της εταιρείας Αλιάς Αφέψον, ήταν λίγο πριν εδώ, όλους εσάς, τα στελέχη του οργανισμού. Εγώ για μουσική είμαι.